Θα είναι μεγάλο λάθο αν με δικαιολογίε αμφίβολη σοβαρότητα ακυρωθούν τα έργα στον άξονα Πατρασπύργου. Ο πρόεδρο τη μηχανική, πρόδρομο Εμφιατζόγλου, καλεί τον νέο Υπουργό Υποδομών να συνεχίσει το έργο όπω έχει ξεκινήσει, υποστηρίζοντα ότι με οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα χαθεί χρόνο και χρήμα. Όπω αναφέρει ο πρόδρομο Εμφιατζόγλου, Γενικό Διευθυντή των Έργων τη Ιταλική Εταιρεία στην Ελλάδα, μετά την αποκοπή του Πατραπύργου από το έργο τη Ολμπία Οδού, το δημόσιο δεν συντήρησε ούτε φύλαξε τα ημιτελή έργα. Όλα έμειναν στην τύχη του. Άλλοι έκλεβαν αμοχάλικα, άλλοι άδειαζαν μπάζα και σκουπίδια. Δυστυχώ αυτή είναι η κατάσταση. Αναφέρει για ένα από τα δύο τμήματα που έχει αναλάβει η εταιρεία. Όμω τα έργα θα προχωρήσουν. Αναλάβαμε πριν από ένα μήνα. Ήδη έγιναν η εγκατάσταση των εργοταξίων, τα τοπογραφικά και ξεκίνησαν τα χωματουργικά. Εντό τη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε να σκυροδετούμε. Είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε το έργο σωστά, στην ώρα του και χωρί υπερβάσει. Κατασκευάζουμε ήδη το σιδηροδρομικό έργο ψαθοπύργου Ρίου, και η προοδό μα είναι περισσότερο από ικανοποιητική. Δεν τεκμαίρεται από πουθενά ότι εμεί και οι άλλε εταιρείε που έχουν αναλάβει τα υπόλοιπα τμήματα δεν είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε το έργο. Μοναδικό σκοπό όσων υποστηρίζουν αυτά είναι να μα αποδυναμώσουν. Ο πρόδρομο Εμφιετζόγλου εκτιμά ότι σε περίπτωση ακύρωση του έργου, εκτό από τα 7 εκατομμύρια αποζημιώσεων που θα πρέπει να καταβληθούν, θα χαθεί η κοινοτική χρηματοδότηση και το έργο θα εμπλακεί σε έναν δικαστικό κυκαιώνα.